είναι ότι παρά τις θριαμβολογίες και παρά τα χειροκροτήματα, κατά την πρώτη περίοδο αντιμετώπισαμε αρκετά σοβαρά ζητήματα στην εύρυθμη λειτουργία των νοσοκομείων. Υπάρχει το μεγάλο ζήτημα της έλλειψης προσωπικού. Μπήκαμε σε μια πανδημία με λιγότερους συναδέλφους από ό,τι είχαμε την προηγούμενη περίοδο και βγαίνουμε αυτή τη στιγμή, ξαναμπαίνουμε σε ένα δεύτερο κύκλο της πανδημίας με περίπου 2.000 λιγότερους μόνιμους υπαλλήλους που απεχώρησαν την περίοδο από πέρυσι μέχρι τώρα. Να φανταστείτε ότι ενώ ο αρχικός σχεδιασμός ήταν να προσληφθεί μόνο 2.000 επικουρικό προσωπικό, κάτω από την πίεση των γεγονότων και του δικαστικού κινήματος, αυτός ο ρυθμός αυξήθηκε. Αλλά για μας αυτές είναι οι λύσεις ημίμετρα, εφόσον δεν υπάρχει διαδικασία των μόνιμων προσλήψεων. Είναι ένα ζήτημα ανοιχτό. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, είπε και ο Πρόεδρος, με 60% κενά οργανικών θέσεων, δεν μπορεί ένα νοσοκομείο να αυξήσει και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας, αλλά να διαμορφώσει και έναν μεγαλύτερο βαθμό ποιοτικών υπηρεσιών από ό,τι αυτή τη στιγμή δίνει, διότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης. Παρά πάλι τις θριαμβολογίες, σύμφωνα με τη στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού, το πρώτο εξάμηνο τα δημόσια νοσοκομεία που δώσανε μια μεγάλη μάχη με αυξήσεις κλινών ΜΕΘ, με μια αλλαγή του ρόλου του και του χαρακτήρα του, χρηματοδοτηθήκανε με 132 εκατομμύρια λιγότερα. Αυτό δείχνει κανένα απόψη μας το ότι την αντιστοιχεία λόγων και έργων της κυβέρνησης, γιατί δεν μπορεί από τη μία να θριαμβολογεί ότι ενισχύσαμε, στηρίξαμε το ΕΣΤΗ και από το άλλο στα νούμερα να φαίνεται λιγότερος ο κρατικός προϋπολογισμός, και δίνει κανένα απόψη μας και την προοπτική ότι για το επόμενο διάστημα θα συνεχιστεί η υποχρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα και στα υλικά τα οποία πλέον αρχίζουν και αντιμετωπίζουν ζητήματα. Να σας δώσω ένα μήνυμα, είναι ότι σε όλη την Ελλάδα σχεδόν όλα τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν ζήτημα με τα γάντια. Φανταστείτε, μετά από αυτή την εμπειρία που είχαμε της πρώτης περίοδου, να μπαίνουν ζητήματα στα νοσοκομεία με υλικά τέτοιας βαρύτητας όπως είναι τα γάντια και να αντιμετωπίζονται ελλείψεις. Η σύμβαση που έγινε αφορά 40 αντιδραστήρια μηνιαία. Δηλαδή το μηχάνημα αυτό που μας δόρισε ο Δήμος, η εταιρεία έχει σύμβαση με το νοσοκομείο και μας στέλνει 40 αντιδραστήρια το μήνα. Που σημαίνει, βάλτε τα κάτω, να δείτε ένα άτομο την ημέρα, 1,3 ή 40 το μήνα, πείτε το όπως θέλετε. Προφανώς δεν αρκεί. Δεν είναι ο αριθμός αρκετός για να καλύψει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Έτσι. Σίγουρα πρέπει να αυξηθεί και όχι μόνο να αυξηθεί και να διπλασιαστεί και να διπλασιαστεί. Αλλά εδώ τύχεται ένα ζήτημα. Έχουν περάσει 4 μήνες πανδημία. Γιατί λοιπόν η κυβέρνηση δεν συνταγογραφεί, γιατί δεν αποφασίζει το Υπουργείο να συνταγογραφήσει να συνταγογραφείται αυτό το τεστ. Και παραπέμπει τον κόσμο που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί για το χύψη λόγο στα κέντρα υγείας ή στις μονάδες του ΕΟΔΗ ή στα νοσοκομεία, τους παραπέμπει στους ιδιώτες με 70, 80, 100, 150, 120, πόσα θέλει ο καθένας παίρνει. Άρα λοιπόν εδώ το ζήτημα είναι να συνταγογραφηθεί, εφόσον θέλει η κυβέρνηση να το λύσει το θέμα, να συνταγογραφείτε και να αυξήσει σαφώς και τη δυναμική των νοσοκομείων ή των μονάδων του ΕΚΕΑ, του Φλέμινγκ, όλα αυτά τα δημόσια που υπάρχουν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Είδατε ότι με το άνοιγμα, μάλλον με την ένταξη το να πηγαίνουν οι υγειονομικοί και να που επιστρέφουν από άδεια να υποβάλλονται στο τεστ, που καλώς έγινε και μακάρι να γινόταν και πιο νωρίς και σε άλλους χώρους εργασίας. Βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται με τα γεροκομεία, με μονάδες βιομηχανίας παραγωγής αλλαντικών, γενικά σε μεγάλες βιομηχανίες εκεί που ο κόσμος συνοστίζεται. Μακάρι λοιπόν αυτό το πράγμα να μπορούσε να το υποστηρίξει και το Υπουργείο. Αλλά βλέπετε ότι μόλις άνοιξε η κάνουλα 10-15 μέρες, 7 του μήνα πάρθηκε η απόφαση, νομίζω, συνάδελφε. 7 Αυγούστου βγήκε η απόφαση να πηγαίνουν οι υγειονομικοί. Από 9 ξεκίνησε σε εμάς εδώ στοιχείο. Και μέσα σε 20 μέρες βγήκε ο πρόεδρος του ΕΚΕΑ και λέει: πω, φραγκάραμε.